Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κυρία Εισαγγελέα του Αρειοπάγου, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φοιτητές, ένα σημαντικό ζήτημα συζητείται σήμερα σε αυτή την ημερίδα για πρώτη φορά, νομίζω. Η θέση της Ελλάδας ενώπιον των Επιτροπών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πράγμα το οποίο δείχνει ότι για πρώτη φορά ίσως ότι θέλουμε να συζητήσουμε σε ένα πνεύμα έτσι αποτίμησης και αυτοκριτικής την παρουσία της χώρας μας και της εικόνας της ενώπιον αυτών των οργανισμών. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για τη δική μου συμμετοχή εδώ σήμερα. Εγώ υπήρξα μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας επί 10 χρόνια, από το 2005 έως το 2015. Σήμερα δεν είμαι πλέον μέλος της Επιτροπής αυτής, γιατί η εντολή μου ετελείωσε και εξάντλησε, αν θέλετε, το maximum όριο των ετών που θα μπορούσα να συμμετέχω στις εργασίες του οργάνου αυτού. Επομένως, μιλώ σήμερα υπό την προσωπική μου ιδιότητα, δεν εκπροσωπώ την Επιτροπή, ούτως ή άλλως τα μέλη της Επιτροπής αυτής δεν είναι εκπρόσωποι της ελληνικής πολιτείας, είναι εμπειρογνώμονες, υποτίθεται, οι οποίοι δρούν είναι μέλη της Επιτροπής αυτής υπό την προσωπική τους ιδιότητα, αν θέλετε, και επομένως δεν δεσμεύονται κανονικά, δεν παίρνουν οδηγίες από τις κυβερνήσεις τους. Βέβαια, θα περιοριστώ λοιπόν στις εμπειρίες που είχα, που απέκτησα κατά τη διάρκεια που εργάστηκα στο πλαίσιο αυτής της Επιτροπής. Θα μιλήσω για τις σχέσεις της χώρας μας με την Επιτροπή αυτή, όσον αφορά βέβαια την υλοποίηση των συστάσεων της Επιτροπής. Θα πρέπει επίσης να πω ότι το εθνικό μέλος της Επιτροπής δεν συμμετέχει ποτέ σε επισκέψεις ή κατά τη διάρκεια της λήψης απόφασης σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής κατόπιν μιας επίσκεψης στο κράτος από το οποίο προέρχεται. Επειδή βλέπω ότι υπάρχουν νέα πρόσωπα στην αίθουσα και υποψιάζομαι ότι είναι φοιτητές μας και βλέπω και ορισμένα πρόσωπα που αναγνωρίζω, γιατί οι διοργανωτές της ομιλίας της σημερινής εκδήλωσης μας παρακάλεσαν να προωθήσουμε την πρόσκληση στους φοιτητές μας, θα ήθελα να μου επιτρέψετε πάρα πολύ σύντομα να πω δύο λέξεις για την Επιτροπή αυτή. Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, ελπίζω να μην σας βασανίσω για πολύ, είναι ένας θεσμικός μηχανισμός, λοιπόν, βάσει της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την πρόληψη αυτών των συμπεριφορών, του 1987. Η Επιτροπή συστήθηκε και λειτουργεί από το 1990 και μετά, πάνω από 20 χρόνια επομένως, 25 χρόνια. Είναι μια Επιτροπή η οποία έχει ως αρμοδιότητα, και νομίζω ότι αυτό είναι και το συγκριτικό της πλεονέκτημα, αν θέλετε, η δυσκολία της σε σχέση με άλλα όργανα, ότι δεν είναι μια επιτροπή η οποία, με την οποία συζητούν τα κράτη, παρουσιάζουν εκθέσεις και αποφαίνεται για το πώς πάνε τα πράγματα στο εσωτερικό της χώρας κτλ. Είναι μια επιτροπή η οποία επισκέπτεται τους χώρους κράτησης. Επισκέπτεται τους χώρους κράτησης υπό τη δικαιοδοσία των 47 κρατών του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπου βρίσκονται άτομα που είναι στερημένα την ελευθερία τους με βάση απόφαση μιας δημόσιας αρχής. Ο στόχος είναι η ενδυνάμωση της προστασίας των ατόμων αυτών από βασανιστήρια ή άλλες απάνθρωπες ή ταπεινωτικές μεταχειρήσεις ή τιμωρίες. Είναι λοιπόν ένα όργανο πρόληψης. Δεν έχει αποστολή να ερμηνεύει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, διότι η δική μας η σύμβαση, αυτή που θέσπισε την Επιτροπή, περιέχει μόνο, αν θέλετε, διαδικαστικές διατάξεις. Δεν περιέχει ουσιαστικές διατάξεις. Δεν μας λέει τι σημαίνει βασανιστήριο, δεν μας λέει τι σημαίνει κράτηση. Απλώς συστήνει αυτό το όργανο και του λέει εσύ, τα κράτη δηλαδή, συμφώνησαν ότι εσύ θα επισκέπτεσαι τους χώρους κράτησης, θα κάνεις τον έλεγχο, ένας ελεγκτικός μηχανισμός και θα συμπεριφέρεσαι ως ένα όργανο πρόληψης. Αυτή είναι μια προληπτική, επομένως, δραστηριότητα. Το ΣΕΠΕΤΕ, η Επιτροπή, δεν έχει ως αποστολή να ερμηνεύει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση, το άρθρο 3, στο οποίο οικοδομεί η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την πρόληψη που
όπως λέμε, έχει συστήσει το ΣΕΠΕΤΕ. Δεν έχει δικαίωμα να καταδικάζει τα κράτη, αλλά να συνεργάζεται μαζί τους. Και επιμένω στο συνεργάζεται προς το σκοπό της βελτίωσης των δικαιωμάτων των ατόμων αυτών. Η Επιτροπή, λοιπόν, επί 25 χρόνια έχει κάνει πάρα πολλές επισκέψεις, έχει κάνει περί τις, πάνω από 400 επισκέψεις σε όλα τα 47 κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και έχει δημοσιεύσει 350 τόσες εκθέσεις, reports. Η Επιτροπή έχει ελεύθερη και πλήρη πρόσβαση, λοιπόν, στους χώρους, στα πρόσωπα και στις πληροφορίες που είναι απαραίτητα για να φέρει σε πέρα στην αποστολή της και μπορεί να παίρνει, και αυτή είναι η δουλειά μας ως μελών της Επιτροπής αυτής, να συζητάμε ιδιαιτέρως με τους κρατούμενους. Να παίρνουμε, να έχουμε συζητήσεις, να τους ρωτάμε πώς τους συμπεριφέρονται, να βλέπουμε τις συνθήκες κράτησης, να μετράμε τα κελιά τους, να δοκιμάζουμε το φαγητό τους και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Εξετάζει, λοιπόν, τη μεταχείριση των ατόμων που έχουν στερηθεί την ελευθερία τους και κάνει συστάσεις στις αρμόδιες αρχές με στόχο τη βελτίωση της προστασίας και την ενδυνάμωση της ασφαλείας και των συνθήκων κράτησης των ατόμων υπό την προστασία τους. Εκτός από την αρχή της συνεργασίας που διέπει τις σχέσεις ανάμεσα στην Επιτροπή και στα κράτη, μια άλλη αρχή είναι η αρχή της εμπιστευτικότητας, που σημαίνει ότι η Επιτροπή δεν δημοσιοποιεί τα ευρήματα ή τα συμπεράσματά της μετά από κάθε επίσκεψη και επομένως δεν δημοσιεύει τις εκθέσεις της παρά μόνον εφόσον συνενέσει το ενδιαφερόμενο κράτος. Το κράτος δηλαδή στο οποίο έχει γίνει επίσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή δημοσιεύει την έκθεση μαζί με την απάντηση του κράτους και άμα μπείτε στο site της Επιτροπής θα δείτε ότι έχουν δημοσιευθεί ως σήμερα πάνω, όπως σας είπα, 300 τόσες εκθέσεις, που σημαίνει ότι αυτό που ήταν εξαίρεση, αυτό που είναι εξαίρεση στο κείμενο της σύμβασης, έχει γίνει ο κανόνας πλέον σήμερα, με τη συνένεση των κρατών βεβαίως. Και άρα οι περισσότερες, το 95% θα έλεγα, των εκθέσεων είναι δημοσιευμένες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι όταν πηγαίνουν υποθέσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, θα δείτε, που αφορούν στο άρθρο 3, βέβαια, πάντοτε στην απαγόρευση των βασανιστήριων, θα δείτε ότι σε πάμπολες αποφάσεις ένας μεγάλος χώρος έχει εξασφαλιστεί για τα ευρήματα και τις περιγραφές που δίνει η ΣΕΠΕΤΕ και βασίζεται το δικαστήριο πάρα πολύ συχνά πάνω στα απορίσματα της Επιτροπής αυτής για να αποφανθεί και αυτό με τη σειρά του αν η κατάσταση αυτή παραβιάζει ή όχι το άρθρο 3. Επομένως, συνεργασία και εμπιστευτικότητα, όμως να κρατάμε στο μυαλό μας ότι πρόκειται όντως για έναν ελεγκτικό μηχανισμό. Το γεγονός ότι κάνει μόνον, θα έλεγα, συστάσεις, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει υποχρέωση από τα κράτη. Δηλαδή, νομίζω ότι η νομικήστική θέση ότι αφού είναι συστάσεις μπορώ να κάνω ό,τι θέλω και θα δω ποιες μου αρέσουν και άλλες που δεν μου αρέσουν, δεν θα τις ακολουθήσω ή δεν θα ακολουθήσω σχεδόν καμία από αυτές που κάνει, είναι μία έτσι αφελής θεώρηση των πραγμάτων. Αλλά μπορούμε να συζητήσουμε και αυτό και στη συζήτηση. Θα πρέπει να πω, λοιπόν, ότι οι σχέσεις της Επιτροπής και της Ελλάδας έχουν διανύσει διαφορετικά στάδια. Και λέω σχέσεις ακριβώς γιατί δεν μ' αρέσει. Ο τίτλος είναι εξαιρετικός, αλλά δεν θέλω να μιλήσω σήμερα εδώ για την Ελλάδα ενώπιον της Επιτροπής. Δεν είναι δικαστήριο. Αυτή η Επιτροπή δεν είναι δικαστήριο. Και επομένως, αφού όλη η σχέση, αν θέλετε, βασίζεται στη συνεργασία, θέλω να μιλήσω για τις σχέσεις ανάμεσα στους δύο συνομιλητές. Οι σχέσεις, λοιπόν, αυτές έχουν διαλύσει όμως με την πάροδο του χρόνου διαφορετικά στάδια. Από το 1993, όταν έγινε η πρώτη επίσκεψη της Επιτροπής στην Ελλάδα, η Επιτροπή έχει κάνει 15 επισκέψεις. Και πρέπει να πω προς πίστοση της χώρας μας ότι όλες εκτός από τις δύο τελευταίες εκθέσεις της Επιτροπής δεν έχουν δημοσιευθεί, αλλά όλες οι άλλες έχουν δημοσιευθεί. Και επομένως υπάρχει μία διαφάνεια, αν θέλετε, αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί το πρώτο πράγμα που ζητάμε στα κράτη είναι να δημοσιεύονται οι εκθέσεις μας. Αυτό το κάνουν τώρα τα περισσότερα κράτη. Οι δύο τελευταίες που αφορούν τα hot spots δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί και επομένως δεν ξέρουμε, επισήμως τουλάχιστον,
δεν ξέρουμε τι λένε μέσα. Όταν συναντηθήκατε εσείς ίσως, σας έδωσαν την πρώτη αποτίμηση, της επίσκεψης. Αλλά πάντως δεν έχουμε επίσημες εκθέσεις ακόμα δημοσιευμένες. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, έχουμε πολλές επισκέψεις, 15 επισκέψεις, 6 περιοδικές. Οι περιοδικές είναι οι τακτικές επισκέψεις κάθε 4 χρόνια και πολλές ad hoc. Οι ad hoc γίνονται όταν υπάρχει πρόβλημα. Η Ελλάδα, λοιπόν, είχε πολλές ad hoc. Όπως το είπατε κι εσείς, κάθε χρόνο έρχεται η ΣΕΠΕΤΕ και λένε εδώ οι αρχές, πάλι αυτές, πάλι εσείς. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, είχαμε μία σχέση και ένα διάλογο με την Επιτροπή πολύ στενό. Ένα πρώτο θέμα αφορά στη συνεργασία με την Επιτροπή, το κομμάτι της συνεργασίας με την Επιτροπή κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. Όταν δηλαδή είναι εδώ η Επιτροπή, εκεί που λέει η Σύμβαση ότι έχει πλήρη ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χώρους κράτησης και επομένως είναι πολύ σημαντικό αυτή η πρόσβαση να γίνεται, να καθίσταται δυνατή. Και αυτό εξαρτάται βέβαια από την οργάνωση που θα έχει το κράτος, από το γεγονός αν γνωρίζει το έργο της Επιτροπής. Και δεν μιλώ για την κεντρική, αν θέλετε, διοίκηση. Μιλώ για το προσωπικό της αστυνομίας, τους διευθυντές των φυλακών, των άλλων χώρων κράτησης. Όταν επισκέπτεται η Επιτροπή, πρέπει να καταλαβαίνει, στερα από 20-25 χρόνια, ότι γίνεται κατανοητό το έργο της. Και να γίνεται επίσης κατανοητό από τα μέλη της Επιτροπής, από τα μέλη του κλιμακίου που επισκέπτονται, ότι τις συστάσεις της γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι, αυτοί που είναι στις φυλακές ή οι διευθυντές, το προσωπικό τέλος πάντων, και ότι καταλαβαίνουν γιατί μιλάμε. Και ότι έχει γίνει δηλαδή ένα follow-up από τις προηγούμενες επισκέψεις. Αυτό ήταν ένα προβληματικό ζήτημα και βγαίνει μέσα από τις εκθέσεις, γιατί όχι πλέον τόσο πολύ τώρα, έχει αλλάξει τα πολύ τελευταία χρόνια, αλλά για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, για πολλά χρόνια δηλαδή, υπήρχε ένα πρόβλημα κατανόησης, αν θέλετε, του έργου της Επιτροπής, πρόσβασης της Επιτροπής στους χώρους κράτησης, πρόταξης εμποδίων. Αυτά όλα έχουν καταλαγιάσει, ομολόγω, τα τελευταία χρόνια. Αλλά βεβαίως ακόμα υπάρχουν προβλήματα. Και στην τελευταία έκθεση που έχει δημοσιευτεί του 2015, προβλήματα υπήρξαν, γιατί η Επιτροπή καμιά φορά αντιμετωπίζει και έτσι προσπάθειες απόκρυψης της πραγματικής κατάστασης. Και αυτά βέβαια μπαίνουν στις εκθέσεις και δεν δημιουργούν ένα καλό κλίμα. Αλλά η συνεργασία σε γενικές γραμμές είναι καλή, δηλαδή διευκολύνεται η Επιτροπή. Δεν ζητάμε να μας δώσουν αυτοκίνητα να μας πάνε, ούτε να μας κάνουν το τραπέζι, ας πούμε, με βάση την ελληνική φιλοξενία, ίσα-ίσα που δεν θέλουμε τέτοιου είδους σχέσεις. Θέλουμε όμως τη διευκόλυνση να κάνουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει. Βεβαίως, η συνεργασία δεν σημαίνει μόνο αυτή τη διευκόλυνση κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. Σημαίνει, χρειάζεται περαιτέρω και προσπάθεια υλοποίησης των συστάσεων. Στον τομέα αυτών, λοιπόν, διακρίνω τρεις περιόδους πολύ σύντομα. Μια πρώτη περίοδος από το 1993 και μετά όταν έγινε η πρώτη επίσκεψη στην Ελλάδα, μέχρι το 2005, κατά την οποία εντοπίζονται τα προβλήματα στην αστυνομία, στις φυλακές, σχετικά με τους υποαπέλαστους αλλοδαπούς και δίδεται, αν θέλετε, μια περίοδος χάριτος για να προσαρμοστεί η χώρα με τα πρότυπα της Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης και κατά την οποία γίνονται σχεδόν μόνο περιοδικές επισκέψεις, δηλαδή οι κανονικές επισκέψεις κάθε 4 χρόνια. Μια δεύτερη περίοδος ξεκινά από το 2005 και μετά, όπου τα προβλήματα λαμβάνουν μεγαλύτερες διαστάσεις και συναρτώνται βέβαια με την έλευση ολοένα και μεγαλύτερων αριθμών μεταναστών και προσφύγων. Ενώ τα επαναλαμβανόμενα μηνύματα της Επιτροπής δεν φαίνεται να γίνονται κατανοητά από τις ελληνικές αρχές. Κατά την περίοδο αυτή, όπου οι πιέσεις της Επιτροπής προσκρούν στις αρνήσεις της χώρας μας να αναγνωρίσει τα προβλήματα, παραδείγματος χάρη είναι ότι η κακή μεταχείριση και η έλλειψη λογοδοσίας από μέλη
των αστυνομικών και άλλων σωμάτων ασφαλείας είναι ένα γενικότερο πρόβλημα και πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τέτοιο και όχι ως μεμονωμένα φαινόμενα, ως μεμονωμένες περιπτώσεις κακής μεταχείρισης. Λοιπόν, οι σχέσεις της Επιτροπής λοιπόν, και της Ελλάδας αυτή την εποχή δένουν, θα έλεγα, φτάνουν τον ναδύρ το 2011. Από το 2005 η Επιτροπή ξεκινά και κάνει ad hoc επισκέψεις συνεχείς. Απασχολείται πολύ με τα δικαιώματα, με την κατάσταση, με τις συνθήκες κράτησης των παράτυπων αλλοδαπών, όπως λεγότανε, και τις συνθήκες κράτησης στις ελληνικές φυλακές και την κακή μεταχείριση από την αστυνομία, την οποία η χώρα μας αρνείται ακόμη τότε να παραδεχτεί. Φτάνουν λοιπόν οι σχέσεις στο ναδύρ το 2011, ότι η εμπιστοσύνη δεν είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Η κατάληξη λοιπόν αυτής της έλλειψης εμπιστοσύνης θα καταλήξει στην απόφαση της Επιτροπής να προχωρήσει το 2011 σε ένα μέτρο εξαιρετικό που ονομάζεται δημόσια δήλωση. Δημόσια δήλωση η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να κάνει μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις όταν προσκρούει στην πεισματική άρνηση μιας χώρας να υλοποιήσει τις συστάσεις της. Και προχωρεί λοιπόν η Επιτροπή με πάρα πολύ, ύστερα από σκέψη και πολλές συζητήσεις στο Στρασβούργο, και προχωρεί σε μια δημόσια δήλωση κατά της Ελλάδος, που είναι η πρώτη δημόσια δήλωση. Οι προηγούμενες ήταν κατά της Τουρκίας και κατά της Ρωσίας για την Τσετσενία, και προχωρεί η Επιτροπή στην πέμπτη, έκτη δημόσια δήλωση, στην πέμπτη, κατά της Ελλάδος για πρώτη φορά ένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία δημόσια δήλωση η οποία δεν περιορίζεται μόνο στις άθλιες συνθήκες κράτησης των αλλοδαπών, στα διάφορα κέντρα κράτησης, αλλά συμπαρασύρει μαζί και τη γενικότερη κακή κατάσταση των ελληνικών φυλακών, τόσο όσον αφορά στις συνθήκες κράτησης λόγω υπερπληθυσμού, απουσίας δραστηριοτήτων και μεγάλων ελλείψεων στον τομέα της ιατρικής περίθαλψης, καθώς επίσης και στους κινδύνους που απειλούν τους κρατούμενους, όχι από το προσωπικό. Το προσωπικό δεν ανακατεύεται, γιατί είναι πολύ λίγοι. Δεν ανακατεύεται και αφήνει τους ανθρώπους να λύσουν τα προβλήματα μεταξύ τους. Και επομένως, τους κινδύνους που απειλούν τους κρατούμενους από καταδιώξει από άλλους κρατούμενους. Η κατάσταση αυτή επαληθεύεται βέβαια και από την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και είμαι βέβαιη ότι ο δικαστής μας, ίσως που θα έρθει για το επόμενο πάνελ, θα μας πει δύο λόγια και γι' αυτό. Η δημόσια δήλωση λοιπόν συνοψίζει την κατάσταση στους χώρους κράτησης στη χώρα μας από την αρχή της δράσης της Επιτροπής μέχρι το 2011. Αναφέρεται στις συστάσεις της Επιτροπής και στην άρνηση υλοποίησή τους από ελληνικής πλευράς. Αναφέρεται στην αδράνεια της ελληνικής πολιτείας και στην αναξιοπιστία της όσον αφορά στις υποσχέσεις της προς την Επιτροπή να υλοποιήσει ορισμένους πολύ συγκεκριμένους στόχους, παραδείγματος χάρη να πάυσει να κρατεί τους αλλοδαπούς υπό διοικητική κράτηση, αν θέλετε, στα αστυνομικά τμήματα ή στα συνοριοφυλάκια. Διότι αυτοί οι χώροι δεν είναι κατάλληλοι για αυτούς. Για ανθρώπους που μένουν εκεί κλεισμένοι, χωρίς να έχουν συνθήκες κράτησης ανθρώπινες, χωρίς να μπορούν να προαυλίζονται, χωρίς να μπορούν να φάνουν όπως πρέπει, χωρίς να είναι ο ένας επάνω στον άλλον κτλ. Η τελευταία περίοδος, λοιπόν, εκεί έχουμε ένα κάθισμα ανάμεσα στις σχέσεις της Επιτροπής με την Ελλάδα. Η τελευταία περίοδος ξεκινά από την επαύριο της δημόσιας δήλωσης το 2011 και φτάνει ως τις μέρες μας. Ο διάλογος της Επιτροπής με την Ελλάδα συνεχίζεται και τις δύσκολες μέρες της κρίσης, βέβαια, και των περικοπών. Και μετά έχουμε μια περιοδική επίσκεψη το 2013 και κατόπιν μια ad hoc, την τελευταία επίσκεψη ad hoc το 2015, η οποία επικεντρώνεται σε ζητήματα σχετικά με τη μεταχείριση των αλλοδαπών και με το πολύ σοβαρό θέμα της ατιμωρησίας, που η Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχει πάντοτε στη χώρα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, στο πλαίσιο της ελληνικής αστυνομίας. Των συμπεριφορών της ελληνικής αστυνομίας, επικρίνεται ο τρόπος με τον οποίο διεξάγονται οι αστυνομικές εσωτερικές διαδικασίες έρευνας και επισημαίνονται οι αδυναμίες των εισαγγελικών και δικαστικών αρχών όταν αντιμετωπίζουν καταγγελίες για κακή μεταχείριση ατόμων από την αστυνομία.
στον τομέα των φυλακών η κατάσταση θεωρείται ότι έχει φτάσει σε ένα κριτικό σημείο. Υπερπληθυσμός συνεχίζει να υπάρχει παρά τα μέτρα τα οποία έλαβε η ελληνική κυβέρνηση από το 2015 για τη βελτίωση της κατάστασης αυτής στις ελληνικές φυλακές. Τα μέτρα αυτά έχουν αποδώσει καρπούς και η τελευταία έκθεση το αναγνωρίζει. Διότι αναγνωρίζει η Επιτροπή αυτή την προσπάθεια, με τη διαφορά ότι θα μπορούμε να μιλήσουμε για το θέμα του υπερπληθυσμού κατά τη συζήτηση. Υπάρχει μια άνεση κατανομή των κρατουμένων και υπάρχουν φυλακές που δεν λειτουργούν στα 100% των δυνάμεών τους και άλλες που έχουν υπερπληθυσμό, όπως ο Κορυδαλός, ας πούμε. Σε κάθε περίπτωση, αναγνωρίζονται όμως οι προσπάθειες της ελληνικής πλευράς και ιδίως του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Όπως η πτώση του αριθμού των κρατουμένων, όπως είπα, και μετά από νομοθετικές παρεμβάσεις με την εισαγωγή ευμενέστερων ρυθμίσεων για την απόλυση των κρατουμένων υπό όρο, τον ευεργετικό υπολογισμό των ημερών ποινής, την εφαρμογή εναλλακτικών μέτρων έκτησης ποινής, κατοίκων περιορισμών με παρακολούθηση ηλεκτρονική κτλ. Στον τομέα της ιατρικής περίθαλψης των κρατουμένων, επίσης, επιτέλους, ύστερα από πολλά χρόνια, εντάχθηκε το ψυχιατρίο του Κορυδαλού στο ΕΣΥ, πράγμα πάρα πολύ σημαντικό, διότι θα βοηθήσει να τοποθετηθούν, θα μπορέσουν να τοποθετηθούν γιατροί οι οποίοι δεν επιθυμούν να βρίσκονται κάτω από τη δικαιοδοσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ενώ στο ΕΑΜΑ είναι στο ΕΣΥ, θα τοποθετηθούν και θα μπορέσουν να είναι παρόντες στα δύο νοσηλευτικά ιδρύματα που υπάρχουν στον Κορυδαλό. Προς το παρόν έχει λοιπόν ενταχθεί το ψυχιατρίο, έπεται από ό,τι μου είπε και ο κ. Υπουργός Δικαιοσύνης και το νοσοκομείο. Και βεβαίως έχει περιοριστεί επίσης ο χρόνος κράτησης για τους αλλοδαπούς και δεν κρατούνται πλέον, αυτό έχει αλλάξει λοιπόν, δεν κρατούνται πλέον στα αστυνομικά τμήματα, όπως ήταν το μεγάλο παράπονο της Επιτροπής. Δεν είμαι μέλος πια της Επιτροπής, όπως είπα και πριν, αλλά νομίζω ότι μπορώ να πω ότι εκτός από τις προσπάθειες των ελληνικών αρχών να νομοθετήσουν, να λάβουν μέτρα για την βελτίωση του υπερπληθυσμού και τα λοιπά, έχει αλλάξει κάτι άλλο, έχει συντελεστεί και κάτι άλλο. Έχει αλλάξει το κλίμα ανάμεσα στην Επιτροπή. Οι τελευταίες αντιδράσεις των ελληνικών αρχών έχουν, νομίζω, θεωρηθεί από την Επιτροπή ότι είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο, διότι υπάρχει αναγνώριση, τουλάχιστον από πλευράς Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπάρχει αναγνώριση των προβλημάτων, υπάρχει νομοθέτηση νέων δυνατοτήτων, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα σιγά-σιγά. Έχουν δηλαδή βρει δύο συνομιλητές κοινούς διάβλους συνεννόησης και κατανόησης, πράγμα που διευκολύνει τη συνεργασία και τη βοήθεια του Συμβουλίου της Ευρώπης, βεβαίως, σε ορισμένα ζητήματα, που νομίζω ότι ο κ. Τζακουμόπουλος θα έχει να μας πει πολλά πράγματα μετά, ώστε οι συμπεριφορές απέναντι στα πρόσωπα που στερούνται την ελευθερία τους και οι συνθήκες κράτησής τους να μην καταρακώνουν την ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους. Σας ευχαριστώ.